φτάσαμε λοιπόν κύριε συγκύριε. Για Grand Finals λοιπόν, ναι. Smash American 2. Smash American 2. Προσπάθησα να το πεις γρήγορα 10 φορές. Smash American 2, Smash American 2, Smash... Κάνει. One smart fellow, he felt smart. Έλα, πες το αυτό τις φορές. One smart fellow, he felt smart. One smart fellow, he felt very smart. One fart smell, oh no. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κατευθείαν Lilac. Δεν την έχουμε δει καθόλου αυτό το στάδιο, δεν το έχουμε δει καθόλου. Στα doubles όχι. Δεν νομίζω. Λοιπόν... Χόριν, ο Sleepy D, Ness, Κόκμαν για την κόκκινη ομάδα. Και Μάριο Ντόπερμαν και Cloud Eureka για την μπλε. Πολύ ωραία λοιπόν. Καλύτερη δουλειά που είχαμε κάνει ποτέ. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω στο στάδιο. Αν και ψιλοβολεύονται όλοι πάνω κάτω. Θα πέσουν. Ο Cloud έχει θέμα. Ο Cloud του αρέσει πάρα πολύ, ρε. Ναι. Απλά εντάξει, αφού με το recovery του, αλλά αυτό αν πάλι το βγάλεις έξω, είναι τέλεια εδώ. Το στάδιο είναι τέλειο για τον Cloud. Ναι, ανυπομονώ να είναι η Lilac Hazard Job στο Ultimate. Ναι, και να μην κουνιέται, απλά να είναι κινητή κανονική πίστα. Όχι, να είναι κανονική πίστα μετά. Και στο Brawl κουνιόταν, αλλά δεν ήταν τόσο χαλιά. Μια χαρά ήταν στο Brawl. Άμα είναι να τη βγάλει Hazard, τι άλλο μπορεί να τη βγάλει. Άμα είναι να πει να βγάλει Hazard. Το θέμα είναι ότι έχει πολύ junk ledges. Δηλαδή πέρασε από μέσα, δεν πιάνει, κάνει διάφορα. Ναι, καλά. Αλλά ήταν μια χαρά. Θέλω να πιστεύω ότι. Σκοτώσει... Τουλάχιστον στο Hazard Job mode. Ναι. Ότι από σύμφωνα θα είναι ακούνητα, δεν θα υπάρχουν bugs. Γιατί στην κίνηση είναι το θέμα. Κοίτα, okay. Έφυγε και ο Cloud, έφυγε και ο Μάριο. Τσάκα, τσάκα. Κόκκινη ομάδα τα έχει πάρει πολύ δυνατά. Όχι γιατί και αυτή είναι πίσω στο damage, αλλά. Ναι, you know. Είναι και από winner side, οπότε. Δεν θυμάμαι αν έχουν ξανακάνει ομάδα με τα δύο μαζί. Τι έλα. Α πούμε, είναι τόσο καιρό που μας συνεχίζουμε. Για να δούμε τι μπορούμε να δούμε. Θα ψάξει τώρα. Θα πρέπει να ψάξουμε Thanos, θα πρέπει να ψάξουμε Sheep. Έφυγε ο Ness. Κάτσε αυτό τι είναι τώρα live. Λοιπόν, έχουν ξανακάνει ομάδα και είναι πάρα πολύ χαρά. Έχουνε... Είναι αίτητη βασικά στο πρόβλημα που είχαν παίξει. Κάνε τίποτα. What? Ναι, ναι. Έχουν ξαναπάρει τουρνά δηλαδή. Είχαν παίξει τελευταία φορά το Μάρτιο, ναι. Okay. Γιατί και ο Κόγμαν έχει έρθει καιρό στην Ελλάδα. Αλλά μάλιστα. Είναι σε πολύ καλό. Οκ. Κλάουντ έχει κάτι και αυτό. 2-2-2-1 αυτή τη στιγμή. Ναι. Και ο Μάριο είναι σε ψηλό ποσοστό. Με ένα τίπερ, με ένα back throw φεύγει εύκολα. Με ένα pair επίση. Του κόρη ή του κόρη. Ναι, δηλαδή. Α, λάθο άτομο. Ωραίο κομπακί, αλλά θα ζήσει κι άλλο ναι. Ω, το σκότωσε το back throw του Μάριο. Έπιε στο Cloud και σκότωσε το Ness. Πολύ καλό. Συγκεντρωθούμε τώρα λίγα. Γιατί πολύ από πέθανε τελικά. Ο Μάριο πέθανε και ο Μάριο. Το, από το Ness. Προβάδισμα λοιπόν τώρα για την κόκκινη. Η αλήθεια είναι ότι ο Cloud που θα σκοτώσει και τον Sleepy T. Ναι, δηλαδή πιο πολύ δεν ήταν θέμα το, η ζωή του, του Κόριν όσο ήταν του Cloud. Μπράβο, ναι, ναι. Πρέπει να κρατήσει στο καλά και ο Eureka. Έχει και limit. Ίσως σκοτώσει το Μάριο. Το Μάριο λέει, το... Α, όχι, τώρα. Άμα έκανε με το down και το φάγε. Το counter λοιπόν. Πολύ δυνατό, θα πέθανε. Αν πολύ γρήγορα πεθάνει κανένας Ness. Έκανε καλή δουλειά και ο Ντόπερ με τον Ness, αλλά... Οχ! Τον έσωσε. Α, καλά, δεν ξέρω αν θα πέθανε από τώρα. Καλά, δεν θα πέθανε, όχι. Ναι, ναι. Αλλά του γλίτωσε πολύ damage, σίγουρα. Το 12 τάματα. Ναι, του το δίνει τώρα. In spades. Όχι, δεν σκοτώσε. Ωραίο. Άλλο ένα back throw, όχι. Είναι και λίγο stale τώρα, οπότε θέλει άλλο ένα σίγουρα. Να το. Up smash, πολύ καλό. Για να δούμε τώρα. Το up smash το οποίο δεν ήταν stale. It's up to Doper and Corin. Yep. 1v1 τώρα. Okay. Για να δούμε 120% πολύ γρήγορα. Πολύ κοντά στο να πεθάνει ο Μάριο. Η αλήθεια είναι ότι θα πεθάνει από grab, θα πεθάνει από counter, θα πεθάνει από tipper. Από bite. Και από bite, μόνο από αυτό. Και από κανένα up air από ψηλά. Ή από αυτό θα μπορούσε. Όχι, λάθος. Αχ, Θεέ μου. Απλά την έκανε. Όχι. Να το στα... και το πήρε.
point for Suri, PTN, Kokman. Τελικά λοιπόν, το favori εισαγωγικά κόκκινη ομάδα πήρε το πρώτο game. Ένα βήμα στα τρία για την νίκη. Άλλες δύο νίκες θέλω. Για να δούμε πόση ώρα θα είμαστε εδώ σε αυτό το matchup. Κοίτα, σου λέω, εγώ πιστεύω ότι η κόκκινη ομάδα έχουν αρκετό προβάδισμα. Είναι ο Κόκμαν και ο Γιουρίκα πόσο καλά θα παίξουν. Αν ο Κόκμαν παίξει ακόμα, θα χάσουν. Αν παίξει λίγο καλύτερα από τον Κόκμαν, θα είναι οκ. Okay. Που έχει παίξει ωραία σήμερα. Ναι, έχει παίξει καλά. Βέβαια, τα 2v1 κάνει βλακίε. Όπω είδε και πριν έκανε βλακία και έχασε. Όπω και σε εμά έκανε βλακία. Αλλά τελικά. Ναι. Thankfully είναι ο Σλιπιτή καλό. Ο Γιουρίκα νομίζω παίζει πρώτη φορά σε, σίγουρα σε δικό μα τουρνουά, αλλά γενικά σε live τουρνουά. Μόνο online τον έχω δει. Δεν έχει παίξει καθόλου ούτε στα. Πού είναι, δεν έχει παίξει. Όχι, δεν έχει. What? Ναι, ρε. Βασικά, όσοι συχνάζουν στο Discord server θα το ξέρουν από το Discord server γιατί παίζει online την ώρα από την τηλεφήμιση. Αυτό το ξέρω, για. Αλλά δεν νομίζω ότι έχω το άλλο εκεί, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τι άμα δεν ήταν τότε που ξεφύτρωσε τώρα. Ήρθε απλά, δεν ξέρω, βρήκε το καιρό, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι. Βρήκε το θάρρος του. Βρήκε το, ναι. Το είδες αυτό, έκανε αμπί ο Μάριο και κοπάνησε την κόρη. Και έτσι βγήκε, αλλιώς θα το έτρωγε πάει. Α, καλό. Α, εννοείς το νερό, τι... Το side B, το neutral B. Κρόσλας, λοιπόν, στο κόρι. Δεν έχει κανένα άλλο protector. Γκίπ, λογικά, δεν θα φτάσει με τίποτα από κάτω, φυσικά που φτάσει. Ναι. Η κάμερα, θέλει το μήνυμα. Ναι. Ω, ωραίο, το kick και θα στείλει... Άλλο ένα stock. Για να δούμε. Μικρό προβάσμα, ειδικό, ο Γιουρίκα τώρα μένει με αρκετό rage. Σε λίγο θα έχει και limit, ναι, το πήρε το limit, αλλά το back throw. Πολύ μακριά, θα χαλάσει το limit, όχι, όχι, το χάλασε, γιατί. Πού έστε να φτάσει. Να δούμε εκεί. Πάει για το edge guard, εν τω μεταξύ ο Νέστη σκοτώσει τον Eureka. Απ' την άλλη μεριά του σταδίου. Υψηλότερο ποσοστό πλέον ο Sleepy T. Θα δαγκώσει 25 διάμεσα τον Eureka. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Αλλάζουν συνέχεια τα matchup. Τώρα ο Ντόπερ προσπαθεί. Πολύ ωραίο, αλλά δεν έβγαινε το fair. Άλλο ένα κρόσλας πάνω στην ασπίδα θα το αφήσει. Το σγειώνεται ο Ντάμος μας, όχι. Ποιος θα πάρει το kill πρώτο τώρα είναι. Είναι απίστευτο. Ναι, είναι όλοι ακριβώς τα ίδια σχεδόν. Το κρόσλας όλοι μέσα τελικά θα πεθάνει, όχι δεν θα πεθάνει είναι τώρα Μάριο και Ness μαζί με Κιμπόρου και Κλάους στα ίδια περσταλή. Πάλι τον down pass, πολύ ωραίος ο Γιουρίκα από τον down smash. Έφυγε ο Ness λοιπόν. Κρίσιμο στο καυτό. Να ξεκινήσει τώρα το προβάδισμα της πλεομάδας. Ωπ, τον έφαγε. Φανταστικό. Πήκε η Rocket. Πάνω στην ώρα. Ναι. Wow, η ασπίδα ήταν στο τελευταίο χιλιοστό, αλλά το back throw κλείνει και το stock του Sleepy T. Πλέον ο Topper Man, ο μόνος με δεύτερο stock active. Αν προλάβουν να τον διώξουν γρήγορα. Wow! Α, πέρα, εκεί ψηλά. Πολύ κακό να πας πάνω από τον Essex. Ναι. Απίστευτα ίσα πάλι. Ακριβώς τα ποσοστά. Oh my god, για λίγο ήταν τελείως ίδιο. 24-60. Wow. Ωχ! Τι τρόλ ήταν αυτό. Ήταν ένα πολύ κακό. Από τον Eureka. Πάλι ο Doberman, τώρα μόνο του για να τα κάνει. PK Flash. Oh. I'm gonna try the thing that never works. Ναι. Έγινε το PK Thunder που πιθανάκι. Δυστυχώς δεν μπορεί να κλείσει γρήγορα κάποιο στόκ, γιατί και δύο είναι σχετικά χαμηλά. Ο ένας πιο χαμηλά. Ο Ness... Το Ness θέλει να φάει πιο πολύ. Ο 87 δεν πεθαίνει με τίποτα από τον Μάριο. Μόνο με εύσημα στην άκρηση του σταδίου. Κακό. Και άμα έκανε down air, μπορεί να έχει πεθάνει ο... Όχι! Ωραίο! Πήγε τον σώση, δεν μπορούσε. Ήταν πολύ επικίνδυνο, θα πεθαίνει και ο ίδιος. Ναι, όντως. Πάλι έκανε το λάθος ο Kogman λοιπόν και πάλι 1v1 από και πριν. Ακριβώς ίδια ποσοστά νομίζω, ήταν έτσι 60% περίπου. Για να δούμε. Η ευκαιρία στον Doberman να καταφέρει να πάρει ένα game ομάδο. Ω, πολύ ωραίο down smash. Μακριά, θα το... όχι, ξανά. Πάρα πολύ κοντά αυτή τη στιγμή, σαν να είμαστε στα singles άλλη μια φορά. Ναι.
Για να δούμε. Safely και οι δύο παίζουν. Οπ, πολύ κοντά. Παλάκια. Φαίνεται πιάνει το grab. Πρέπει να κάνει κάποιο grab τώρα, το πρέπει να καταλάβει. Ναι, έτσι φαίνεται. Όχι ότι έκανε κάτι. Μπορούσε να κάνει ένα lock με το mistake του Corin, αλλά. Έκανε mistake δικό του. Wow. Ωραίο. Πέρα, όχι. Κακό. Κάνει ένα πάνεση. Απλά φεύγει. Ναι. Να ένα grab. Όχι, γιατί δεν έκανε back throw. Το έκανε stale χωρίς λόγο. Ωπ, τι κάνει. Όχι, όχι. Δεν έκανε κάνει νερό, έπρεπε να κάνει κατευθείαν. Αρκετά λάθη αυτό στον Sleepy T. Come on. Don't sleep now, T. Oh, no, time for Sleepy. T. Α, κακό counter. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, διαφορά θα σου κάνει. Δεν ήταν έτοιμος αυτό που πρέπει να κάνει. Έπρεπε να κάνει τα σπάσα να τελειώνει. Δεν είναι έτοιμος για τέτοιο commitment. Oh. Ωραίο. Παρά λίγο, τον έστειλε πολύ μακριά. Είναι τα percent αυτά. Κλεκτά. Up through, ναι. Σκοτώσει. Τον έφαγε. Ναι, ναι. Τελικά το πήρε πάλι. Don't sleep on Sleepy T. Very close. Σωστό. Σωστό. Για να δούμε λοιπόν. Match points και tournament points. Yes. Very exciting. Για να δούμε. Έχει πάρει την ομάδα πάνω του ο Κόκμαν και φωνάζει άλλο ένα. Έχει δώσει τα πάντα. Έχει δώσει αίμα και υδρότα και δάκρυα εδώ πέρα. Άλλο ένα δεν αντέχω. Είναι επικίνδυνο όμως ότι όσο καθυστερήσει αυτό θα πρέπει να φύγει η δουλειά. Ισχύει. Ναι. Δεν ξέρω, τι ώρα δουλεύεις, 6? Ελπίζω πως όχι, γιατί φτάνει. Μπορεί να δουλεύει 7, Λοιπόν, Dreamland αλλάξανε στάδιο. Πάλι είναι καλό για όλους τους χαρακτήρες, ίσως όχι για τον Ness. Ω, έχασε ευκαιρία να σκόψει πολύ νωρίς. Εκεί θα έκανε κάπα. Και άμα είχε κάνει κάπα. Ναι, ναι, θα μπορούσε να πεθάνει κατευθείαν ο κόκκιν. Αλλά πολύ ωραία συνεχίζει την πίεση. Okay. Ένα κρόσλα στο πουθενά. Κανείς δεν πήκε. Ναι. Μπαίνει ο Μάριο. Έμπαινε. Έμπαινε Μάριο. Πρέπει να προσέχει λίγο ο Γιουρίκα με τον Sleepy T. Να κάνει λίγο καλύτερα το, τα πάνε του. Γιατί πάλι. Στο τσάκ το γλίτωσε. Αλλά πέθανε. Ωρο. Σκότωσε τον συμπαίχτη του. Κακό. Ξεκινάει λοιπόν το προβάδισμα της μπλε ομάδας. Πολύ δυνατά. Oh, πολύ καλό! Φανταστικός ο Doberman. In the arms of Wispy. Πέφτουν και τα στοιχήματα εδώ πέρα. Μπορείς να το πεις έτσι. Oh, back throw, όχι. Το πήρε. Πήχε λοιπόν. Και κρατιέται η μπλε ομάδα και τα τρία στόκ. 6-3 τα στόκ. Η μπλή ομάδα έχει ανέβει πάρα πολύ, βέβαια, το backthrow. Να, ο Μάριο. Είναι και αυτό έτσι δυνατό. Να, και ο Cloud. Κλείνει στο, ο Cloud όχι ακόμα. Θέλει άλλο ένα hit. Οποιοδήποτε καλό hit. Δεν τον αφήνει το Doberman αβοήθητο. Πρόλαβε να βγει από τη φωτιά. Πάει για τον grab εκεί ο Cockman, χωρίς να προσέχει. Του γρου. Πετάει grab. 7 grabs, ναι, 7 που έχεις. Άλλο ένα limit λοιπόν, θα φάει άλλα 20 τάμα σχεδόν. Δεν έχει και άλμα τώρα, άντε να δούμε. Very bad show. Ο Cockman είναι πλέον σε Cockman mode. Αλλά θα πετύχει το... Το πήρε το κλάδο. Το όχι αυτό, το Cockman mode, όχι αυτό που μπορώ να πω, το back throw. Ναι, μερικές φορές μπορεί να είναι καλό. Γυρνάς στο Cockman mode για να βγάλεις αυτό το back throw. Για να δούμε, και ο Mario μπορεί να πεθάνει με ένα throw, με ένα up there. Outrolled. Self commentary από τον Cockman. Θα μπορεί να τα ακούτε έτσι από πίσω το βάθος. Δεν ξέρω αν πιάνονται, αλλά αν πιάνονται. Αμφιβάλλω. Όχι, έπρεπε να κάνει back air εκεί πέρα να τελειώνει ο Μάριο, αλλά δεν έκανε σωστό follow-up. Τα grabs εκεί στη γωνία, στο ακούνε όλοι. Κάνετε το σπάσι. Παραλίγο να σκότωνε τον Μάριο. Παραλίγο, τυχερός. Ξανά ρολ. Πάει ο Μάριο. Εν μεταξύ, ο Doberman τελικά θα χάσει το στόκ του. Να δούμε. Όσο κρατιέται ο Ness, ακόμα υπάρχει. Ναι, υπάρχει ελπίδα. Και ο Cloud. Ο Cloud όχι. Αυτό ήθελα να πω. Είναι τα ονόματα που είναι από C και μετά έχουν και ένα O από δίπλα. Πολύ ωραίο. Όχι, το δεύτερο Fireball. Παραλίγο να κάνει Fireball και ο Doberman. Και να κάνει ένα throw και να το σκοτώσει. Το back throw όμως. Δεν είναι αρκετό. Εντυπωσιακό. Δεν είχε ready αυτό βασικά. Πολύ ωραία κάλυψη από τον Γιουρίκα. Αντέχει όμως. Ο Cockman. Δεν αντέχει ο Cockman. Μας, όμως θα το κλείσει. Πολύ δύσκολα τα πάμε τώρα γιατί ο Sleepy T
χέρι και το stock. Με το ένα βήμα στο τάφο. Wow! Oh my god! Άμα έχει κάνει απ' την άλλη, θα είχε πεθάνει. Όπως πεθάνει εγώ σε ένα game κάποια στιγμή στον τάφο. Άμα πεθάνει πολύ γρήγορα ο Cloud και ναι, ο Cloud δεν πεθάνει ο Corrin ποτέ. Να το. Oh, για να δούμε τώρα. Edgar. Αχ, για λίγο. Ήταν στο τσάκι για να φτάσει στο όριο του Cloud. Νομίζω πως χαιρίζεται να έχει ο Νέες, αλλά τελικά έβλεπα το ποσοστό του Corrin, γι' αυτό νομίζω θα χάσει. Α, αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, ο Βάλι. This time though. Αχ, όχι. Το πήρε. Τελευταίο στο κίδιο τώρα. Οι άλλοι δύο ομάδες, για να δούμε. Ένα Βιέννα με 5-4. Ναι, ναι, ναι. Unexpected. Φαντάσου να μην είχε κάνει αυτό το SD πολύ νωρίς ο Κόκμαν, έτσι. Κοίτα που μας φτάνει, ας πούμε, να χωνόμαστε και τελευταία στιγμή. Κοίτα, έτσι όπως το βλέπω, ο Κόκμαν έχει το προβάδισμα και θα εννοώ στην εμπειρία στο τουρνουά. Και άμα ο Cloud δεν κάνει βλακίες... Και άμα ο Κόκμαν δεν κάνει βλακίες. Άμα ο Κόκμαν δεν κάνει βλακίες, θα το πάρει. Α, κάνει πολλές βλακίες. Αλλά δεν ξέρει να προσγειωθεί γι' αυτό. Α, τα άφησε. Α, εκεί που τούτος ελπίδα. Εκεί που ένιωσα κάτι. Κρίμα. Ναι, ναι, ναι. Έλεγα μήπως, αλλά εντάξει. Είχα το πόντο έτοιμο και τον έβγαλα. Στο τέλος τον έβγαλα το πόντο γιατί λέω. Α, ναι, ίσως. Τον ξανάβαλα. Δεν πίστευε στο στοίχημα ότι είχε βάλει ότι θα ήταν άλλα. Για να δούμε. Τουλάχιστον τώρα. Sleepit και Cookman έχουν το counter. Λατρεύω που είναι όλα κεφαλαία εδώ και είναι Sleepit. 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 Τι είναι το κεφάλαιο. Έτσι τα γράφει εδώ. Εδώ πάνω. Ναι, ναι, ναι. Από κάτω στο κουμπί. Τέταρτο μάτς. Λοιπόν. Again, tournament στο κεφάλαιο. Είναι. Πώς το λένε, κάτσε να το δω. Sleepit. Ναι, Sleepit. That was my second guess. Ναι, Sleepit. Ένας μικρός sleep, ο Sleepit. Θα πάνε down εσύ τι. Άλλο ένα λοιπόν match point για τον Sleepy T και τον Cogman. Για τον Sleepy. Για τον Sleepy. Για να δούμε. Έχουν δύο ευκαιρίες να το πάρουν. Ενώ η ομάδα πρέπει να κερδίζει κάθε φορά που πας και μείνει στη ζωή. Να προσπαθήσει να μείνει που πάνε δύο φορές. Εντάξει, και δύο φτάσαν Grand Finals, είναι πολύ καλό. Βλέπεις όμως ότι φτάσαν singles στο τέλος, που σημαίνει ότι άμα δεν είχε κάνει αυτό το SD, ναι, ναι, ναι. Θα είχε κερδίσει. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Τα λάθη αυτά παίζεται όλο το παιχνίδι. Αλλά υποθέτω αυτά είναι στο πρόγραμμα της ομάδας. Λάθος, αλλά τελικά του βγήκε σε καλό του Cogman, το X-Mas. Πολύ ποσοστά, εκτός από το Mario κρατιέται. Ναι, ναι, ναι. Ω, μπήκε κατευθείαν ναι, ναι. Μέσα στο Downs μας. Λες να γίνει, να κάτσουμε εδώ μέχρι αύριο με ρίσες. Ναι, πήρε όμως όχι, γιατί θα πρέπει να κάτσουμε και στο επόμενο τουρνουά. Ω, ups μας! Τους άλλους θέλουν να παίξουν Blast Blue. Ναι, οι άλλοι παίζουν είναι Blast Blue, απλά εντάξει. Τι ξεκινήσατε τώρα με τι απλά παίζουν. Παίζουν κάτι τέτοιο. Απλά παίζουν. Μπλε, μπλε, αλλά εντάξει. Μπλα, μπλα. Πρέπει να στήσουν και εδώ μετά. Μπουρέ, μπουρού. Anyway. As how you're supposed to pronounce it. Μπλε, μπλε. Παρ' όλα αυτά, ο Cogman παίρνει ένα στόκ του κλάδου. Πήγε κατευθείαν πάλι στον τάσμα. Ναι, ναι, ναι. Τόσο Μάριο δεν πεθαίνει. Πολύ ωραία τεξίση αυτός είναι Γιούρικα. Μουσική, μουσική. Πολύ καλό, πέτυχε τον άλλον. Συνήθως το Thunder 2 ας πούμε, ή Rocket όπως θες να το πεις. Έτσι δουλεύει τα Thunder 1 ή Rocket. Thunder 1 γιατί, Thunder 1. Thunder 2 ή Rocket 1. Rocket 1. Εγώ προτιμώ Rocket. Πήκε Rocket. Γιατί είναι άλλη επίθεση από το Pinky Thunder. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Ναι, anyway, όπως έλεγα. Στα double συνήθως το PK Rocket σκοτώνει τον άλλον που δεν περιμένει. Άλλο ένα smash του Μάριο. Άλλο ένα NES. Πεθαίνει. Ναι, oh my god, θερίζει. Ναι, ναι. Θερίζει ο Μάριο. Κεφαλιές στο Blast Zone αυτό. Πέταξε μια βοτιά από την άλλη άκρη για να σταματήσει τον NES από να ενοχλεί στο Cloud. Και έχετε την κουπόνη και ένα smash. Παρ' όλα αυτά, ο Sleepy κρατάει το παιχνίδι κάπως κοντά. Πρέπει να πεθάνει γρήγορα ο Μάριο τώρα. Ναι, ναι. Τι είναι αυτά τα κινέζικα με τα assist που πούμε στο βάθος, δεν καταλαβαίνω.
business video games. Λέει να κάνει assist όταν ο άλλος είναι έξω. Αυτό είναι coaching. Δεν κάνει. Δεν είναι coaching να μας το κάνει στοχευμένα, μπορεί να το λέει στον αέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Να χρησιμοποιούν κώδικες, να λέει κάνει μια ερώτηση που δεν βγάζει κανένα νόημα. Πώς είναι τα αυγά. Και να λέει δεν είναι πολύ καλά, άλλαξε. Άμα θα λέει σφιχτά, θα κάνει. Με λάτα θα κάνει άλλο. Δεν θέλει λοιπόν και ο Ντόπερμαν. Πολύ κόκκινη. Είναι λίγο too little too late, δεν ξέρω, για να δούμε. Yeah, έτσι νομίζω. Κι όμω. Κι όμω. Κάτι γίνεται. Πολύ ποσοστό και για του δύο. Άμα δεν πέσουν και τα εύκολα άψημα του Μάριο. Θεωρητικά η κόκκινη ομάδα έχει μεγάλο προβάδισμα, αλλά και οι δύο είναι σχετικά ψηλό ποσοστό. Κάτι γίνεται, κάτι συζητιέται. Όχι. Okay. Ο Νες φεύγει, ο Νες γυρνάει. Κακό. Έλα ρε Νες τώρα. Πολύ άγχος τώρα τελευταία στιγμή. Κρατιούνται και οι δύο κόκκινοι μέσα. Μέχρι να πάθει αυτό, ακόμα ζωντανός. Όχι, μη. Okay. Έλα, κάντου ένα. Στήλ, οπότε εντάξει, νομίζω δεν φοβούνται το πάκτο. Είπε μήπως, αλλά δεν το έχουν συζητήσει καθόλου. Ναι, ούτε καν. Το πάκερ ναι, το πήρε. Για να δούμε τώρα το σύγκλις πάλι. Πάλι ένα βένα αυτοί. Αλλά με μεγαλύτερη διαφορά τώρα. Νέαρ. Ω, το πέρα. Δύο. Τελευταίο μάτς. Σίγουρα το τελευταίο μάτς του... Αυτού του γύρου, του άμα τώρα το πάρουν ξανά το Περμαν Ιουρίκα, πάμε για reset. Λέω να πάω να γαργαλίσω τον κόκμαν. Για να τελειώσει. Υπάρχει κάτι πιο safe. Πιο σίγουρο βασικά. Να του πετάξω κάτι στο κεφάλι. Να του πεις ότι έχει μπέρκερ πάνω. Κάνεις να τις έχεις τα μπέρκερ. Free burger for all. Χρήστο, ήρθε ένα μπέρκερ για σένα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό... Πάντα πιάνει. Έχει δουλέψει. Το σταμάτησες, τι έκανες. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Περιμένω να επιλέξω ένα κεφάλι. Και να πάνε για το game 5. Δεν ξέρω τι κάνει. Πιάνει κεφάλι, προσπαθεί να πιάσει. Τώρα κάνει το δικό μου. Το κάνει frame γι' αυτό. Έπρεπε να το κάνει έτσι, να είναι τα παιχνίδια. Τα crane. Το ξεβιδώνει. Ναι, τα crane toys. Όχι τόσο. Εγώ βοήθησα. Wow. Τι ωμεγα, πήγανε σε. Μέγα φόκου σαν τον δύο. Okay. Πολύ ενδιαφέρον να πω. Και τι έχουμε στο Stadium, στο Ultimate. Ναι, θεωρητικά θα είναι το ίδιο στάδιο. Everyone's here. Έχεις δίκιο. Κοίτα, δεν θα μάθει την δείξη, αλλά... Νομίζω ότι χρειάζεται να τη δείξει. Everyone is here. Ναι. Εγώ θέλω να δω... Poké Floats. Poké in Tournament Stage. Δεν θες Poké Floats. Άμα everyone is here, δεν θα είναι το Poké Floats. Poké Rockets. Έφυγε κατευθείαν ο Cloud. Ωραία. Για πρώτη φορά, μετά από αρκετά games, η κόκκινη ομάδα παίρνει προβάδισμα. Για το πρώτο stop. Και κοπανάνε λίγο εδώ το Cloud. Κοίτα, το Poké Float θα ήταν ενδιαφέρον, αλλά να έχει και άλλα Pokémon. Δεν μου αρέσει τόσο λίγο και τόσο πάντα. Α, να το κάνουν κανένα Poké Float καινούριο, να έχει πιο Gen 6, Gen 7 τώρα. Στην αρχή είχα δει ότι το Poké Float, τα μοντέλα, θα είχαν πάρει κατευθείαν το Pokémon Stadium. Εντάξει, τώρα μπορείς να πας από το 3DS. Αυτό, να πάρουν από κάπου που είναι... 3D μοντέλα, yeah. Να είναι φτιαγμένη ξανά για το Stadium. Το 3DS. Όλα είναι, όλα είναι. HD λέμε. Από το Switch, το game, θα βγει τώρα. Α, λες. Α, το Let's Go, πήγα το Eevee. Θα έχει και τα 700-800.000 Pokémon εκεί μέσα. Πάλι Down Smash έφαγε Cockman. Έκανε ρόλ στην άκρη, χωρίς λόγο. Όσο ζει η Corrin, τόσο ζει το προβάδισμα. Ισχύει, δεν ζει η Corrin, δεν ζει το προβάδισμα. Δεν ζει, αλλά όχι τόσο. Κοίτα στο Ultimate, καταρχάς δεν θα έρθουν όλα τα στάδια πίσω από ό,τι είπε. Α, όχι. Everyone isn't here. Ναι. Every world isn't here. Sad. Αλλά λογικά θα έχει κάποια καινούργια πιστεύω. Κοίτα, θα προτιμούσα να πάρει κάποια καινούργια. Ναι, σίγουρα. Όπως έχουμε καινούργιους χαρακτήρες, έχουμε τη Moray Towers. Ναι. Έχουμε 3-4 καινούργια ήδη, αλλά εντάξει, δεν είχε τόσο καλά. Να δείτε το Moray μου αρέσει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Διαλέξαν κυριολεκτικά την πίστα που συγχαίρουν πιο πολύ σε όλο το σπαδούν. Limited ιδέες. Έφυγε κόρη με 50 κάτι. Με finishing touch. Και έφυγε και ο Μάριο. Ναι. Ο Cloud. Και γρήγορο game και πολύ ήσαν. Wow, φεύγει και ο Cloud. Να το προβάδισμα. Πάλι προβάδισμα για την κόκκινη ομάδα σε κρίσιμο σημείο.
Ουφ, καλός ο Νες. Κάνει κομπάκια στον Μάριο. Κακό όμως το πήγε φάει. Αχ, τι κάνει η Κόριν. Τρώει πολύ ξύλο, Κόριν. Δεν θα έπρεπε. Πολύ γρήγορα είναι και το πόδι. Ωραίο. Everyone is dying. Ναι, ναι, ναι. Η πλήμα δεν την έχουν ακουμπήσει εδώ και ώρα. Ω, έχασε το limit. Τελικά πεθαίνει ο Κοκμάν. Αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο την κόκκινη ομάδα γιατί ο Cloud δεν έχει πλέον limit. Ναι, ναι. Ο Κοκμάν κάνει απλά το πιο aggressive approach που μπορεί. Οπότε τρώει όλο το πάνι. Counter. Οκ, okay, ωραίο το κόμπο. Αρκετό knockback. Κίνδυνα τα πράγματα. Είμαι αρκετά ο Νέτζ. Ο Κόριν, back throw, όχι. Ο Νέτζ είναι που κρατάει. Το F's μας δεν ήταν υπερευτυχώς για τον ντόπερ μας. Limit, θα πεθάνει, όχι. Τύψε το πιο αυτόν που είχε ακόμα στις καλύτερες θέσεις. Όλοι είσαι full percent τώρα. Everyone is dying. Πολύ ωραίο το landing που έχουμε για πρώτη φορά, δεν έφαγε το down smash. Και το up throw, ναι. Πεθαίνει ο Μάριο. 2-1, για να δούμε. Αχ. Ο Cloud δεν μπορεί να προσωθεί για ένα λόγο τώρα. Και πέθανε. Και ήταν εκεί ο 3PT. Θα κάνει το τελικό χτύπημα λοιπόν. 3-2, ίσα που το φτάσανε στο τελευταίο game. Πολύ καλή δουλειά. Δεν θα πάμε ρίζες. Sleepy, τι ήταν αυτό! Sleepy, τι ήταν αυτός, ναι. 3-2 λοιπόν. Ήταν. Λοιπόν, τουρνουά. Πρωτητές είναι δεύτερη θέση, το πνεύμα και Γιούρικα. Και ευτυχώς. Λοιπόν, το Smash Summer Cup 2. Smash Summer Cup 2, τελείωσε. Εδώ τελείωσε λοιπόν. Ίσως να έχουμε κι άλλα μες τον Αύγουστο. Δεν είναι αυτό υπόσχεση. Δεν έχουμε. Αν κάνουμε, θα το μάθει πάντως. Θα μάθει αυτή. Δεν θέλω να πιστεύω. Σύντο. Στο όνομά μου. Γεια σας, καλή νύχτα. Or whatever.